Πάμε στον κύριο Πλεύρη να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σα. Τι κάνετε, καλά είστε? Όλα καλά, εσείς? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την χθεσινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στα Εξάρχεια. Ποιο είναι το σχολείο σας και αν γνωρίζετε, αν ξέρετε, αν θα συνεχιστούν ανάλογες επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας? Κοιτάξτε, από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματός μας προεκλογικά ήταν η ασφάλεια, και όταν εννοούμε ασφάλεια θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν σε κανένα σημείο της Αθήνας και όλης της Ελλάδας χώροι ανομίας. Τα Εξάρχεια είχαν γίνει άβατο, είναι άβατο, είναι χώροι ανομίας, και συνεπώς αφού πρώτα απ' όλα δόθηκε μια δυνατότητα με το νομοθετικό πλαίσιο που καταργήθηκε το άσυλο, γιατί και οι σχολές λειτουργούν ως άντρο ανομίας πολλές φορές, ξεκινάει το επιχειρησιακό κομμάτι. Που το επιχειρησιακό κομμάτι δεν θα παραμείνει μόνο σε ένα επίπεδο. Μπήκαμε σε 4 καταλήψεις, βγάλαμε τον κόσμο έξω, κοιτάξαμε να δούμε αν υπάρχουν και ποινικοί. Θα συνεχιστεί και στις 11 καταλήψεις που υπάρχουν στην περιοχή των Εξαρχείων. Και πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι όταν ένας χώρος έχει γίνει χώρος ανομίας, θα περάσει και από το στάδιο που θα έχει ισχυρή παρουσία αστυνομίας. Η παρουσία της αστυνομίας δεν είναι κάτι κακό σε αυτούς τους χώρους. Είναι το στάδιο που πρέπει να υπάρξει, να φύγουν οι ποινικοί κυρίως, γιατί υπάρχουν πολλοί ποινικοί που συναγελάζονται με κόσμο εκεί πέρα, όπως είναι οι ακροαριστεροί, οι αναρχικοί, αλλά μέσα σε αυτούς έχουν ενταχθεί και αρκετοί ποινικοί που δεν έχουν καμία σχέση με οποιοδήποτε ιδεολογικό ρεύμα. Και είναι σημαντικό να έχει παρουσιάσει το ΜΕΚ και να συνεχίσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Κύριε Πλεύρη, εσείς μετά τη χθεσινή επιχείρηση, όπου απομακρύθηκαν και γυναικόπαιδα, αισθάνεστε πιο ασφαλείς να περπατήσετε στα Εξάρχεια? Όχι, πιο ασφαλείς δεν αισθάνομαι. Και εγώ, μάλιστα, συμβολικά είχα κάνει και ένα βίντεο που είχε συζητηθεί πολύ. Ναι, το πολύ θυμάμαι, είχε συζητηθεί πολύ. Είχατε πει ότι στις 8 Ιουλίου θα παραδείτε την πλατεία του Κατοίκου και τελειώνει η ανομία και τα άβατα. Ναι, αυτός λοιπόν ο στόχος προφανώς δεν είναι το θέμα της ανομίας ή μόνο. Όχι, δεν είναι καθόλου μάλλον η παρουσία είτε προσφύγων είτε παρανόμων μεταναστών. Βέβαια, δεν είναι και χώροι συγκεκριμένοι για να πηγαίνει κάποιος να μένει. Αλλά να σας πω κάτι, ποιο είναι και το συμβολικό της ανομίας. Δεν είναι δυνατόν σε αυτά τα 4 κτίρια να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις εκένωσης, δηλαδή οι ιδιοκτήτες να έχουν βγάλει μια απόφαση που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν, και η ελληνική πολιτεία να δηλώνει αδυναμία ότι δεν μπορεί να εκενώσει. Υπάρχουν και πολύ πιο δύσκολες καταλήψεις εκεί πέρα. Καταλήψεις όχι ατόμων που απλώς μπαίνουν μέσα και μπαίνουν, αλλά καταλήψεις ατόμων που διακινούν ναρκωτικά και κάνουν σκληρό ποινικό. Δεν θα διαφωνήσω. Σε σχέση με τη χθεσινή επιχείρηση όμως, νιώθετε πιο ασφαλείς? Θεωρείτε ότι είναι πετυχημένη? Νιώθετε πιο ασφαλείς να περπατήσετε τώρα στα Εξάρχεια? Προφανώς όχι. Στα Εξάρχεια θα είμαστε ασφαλείς όταν θα ολοκληρωθεί όλος ο σχεδιασμός. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Και ξεκινάει από εκεί που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, εγώ νιώθω ασφαλής όταν βγάζουν απόφαση στην δικαστήρια και η αστυνομία εκτελεί τις αποφάσεις. Αντιθέτως, νιώθω ανασφαλής όταν κάποιος έχει βγάλει μια απόφαση και η αστυνομία του λέει: έχει την απόφαση με εκένωση, αλλά δυνατόν να εκενώσω το κτίριο γιατί δεν μπορώ να μπω στα Εξάρχεια. Υπ' αυτή την έννοια, αισθάνομαι πιο ασφαλής, αλλά δεν αισθάνομαι την ασφάλεια που θα ήθελα να έχουν τα Εξάρχεια και πολλές άλλες γειτονιές της Αθήνας που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μεν των Εξαρχείων. Mm-hmm. Υπό την έννοια ενός ιδεολογικού προσήμου και ενός γκέτο, αλλά έχουν πολύ αυξημένη εγκληματικότητα περιοχές που βρίσκονται και στα Σεπόλια, που βρίσκονται και στον Κολονό, που βρίσκονται, είχαμε μάλιστα και συμβολικά και πολύ σωστά κατά την άποψή μου, ο Δήμαρχος Αθηνών ο νέος πήγε και ορκίστηκε σε ένα μέρος το οποίο θα έπρεπε να ήταν μέρος παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, το πρώτο πανεπιστήμιο, Ακαδημία Πλάτωνος, και είναι ένα μέρος που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν σε αυτό το πάρκο μετά από κάποια ώρα οι Αθηναίοι. Από κάπου όμως θα ξεκινήσουμε. Το θέμα είναι, και εκεί πέρα θα κριθούμε, εάν αυτές οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν συνολικά για την επέδωση του πνεύματος ασφάλειας ή αν θα είναι επικοινωνιακές. Εκεί να κριθούμε. Αλλά πιστέψτε με, δεν θα είναι επικοινωνιακές, θα είναι ουσιαστικές. Άρα θα υπάρξουν και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις. Πρώτα απ' όλα είναι η παραμονή της αστυνομίας, που είναι σημαντικό. Επιμένω σε αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Πολλοί μιλάνε για αστυνομοκρατία. Μα όταν ένας χώρος είναι χώρος ανομίας, θα περάσει υποχρεωτικά και από την έντονη παρουσία της αστυνομίας. Οι ποινικοί δεν θα σηκώσουν να φύγουν αν μπήκες μία φορά επιχειρησιακά και μετά από 3 μήνες ξαναμπείς. Θα σηκωθούν να φύγουν όταν θα βλέπουν ότι υπάρχει αστυνομία. Και με την παρουσία της αστυνομίας δυσκολεύονται και οι ποινικές πράξεις όπως είναι. Ναι, απλώς το λέω γιατί χθες δεν βρέθηκε ούτε βόμβες μολότου, βρέθηκαν ούτε ναρκωτικά. Γι' αυτό το ρωτούσα για τη χθεσινή επιχείρηση συγκεκριμένα. Ακριβώς. Βρέθηκε όμως κόσμος που είχε απασχολήσει την αστυνομία.
και δεν αναφέρομαι στους πρόσφυγες, γιατί υπάρχει και ένας κόσμος εκεί πέρα που λέει ότι ήταν γνωστός της αστυνομίας. Προφανώς πρέπει να γίνουν επιχειρήσεις και επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν τις καταλήψεις. Ναι. Τις δηλώσεις του κ. Μπαλάσκα από τον Προέδρου της ΠΑΣΗ, πώς τις κρίνετε? Κοιτάξτε, ο κ. Μπαλάσκας έδωσε πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι η δήλωση ως δήλωση και η περιγραφή που έχει κάνει προφανέστατα είναι ατυχέστατη. Μετά όμως έδωσε μια διευκρίνηση ξεκάθαρη ότι ο όρος σκουπίδια αρχικά από την αρχή το είχε πει, δεν απευθυνόταν σε καμία περίπτωση σε μετανάστες ή σε πρόσφυγες, αλλά απευθυνόταν σε ποινικούς. Μετά στην πορεία είπε, γιατί κατά την άποψή μου ένα σκουπίδι δεν μπορεί να είναι ακόμα και ένας που είναι σκληρά ποινικός, δεν πάει να έχει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιδιότητα του ανθρώπου, αλλά μετά δόθηκε και η ερμηνεία από τον ίδιο ότι αναφέρεται στις πράξεις αυτών των ανθρώπων. Οπότε, ενώ είναι ατυχής η δήλωση, η ερμηνεία που κάνει ξεκάθαρη στην πορεία, εμένα με καλεί. Μάλιστα. Κύριε Πλευρή, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά σήμερα την επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών από 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύετε ότι αυτό θα δώσει μία όθηση στην οικονομία? Προσέξτε τι γίνεται. Όθηση στην οικονομία δίνουν και πολλοί παράγοντες ψυχολογικοί, μεταξύ των οποίων είναι οπωσδήποτε και άρση των capital control. Υπό ποια έννοια? Έχουμε ένα ψυχολογικό, όπως σας είπα, κομμάτι ότι πλέον η οικονομία λειτουργεί κανονικά, γιατί δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι κανονική μια οικονομία που έχει περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Αυτό τι δείχνει λοιπόν? Ότι εμείς έχουμε πλέον, όπως ο πολίτης έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και δεν θα πάει να τραβήξει τα χρήματά του, αντιστοίχως και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον πολίτη ότι με τις κινήσεις συνολικά που έχουμε εξαγγείλει, που είναι κινήσεις φιλοεπενδυτικές και μείωση των φόρων, ο ίδιος θα αισθάνεται ασφάλεια και να μην πάρει τα χρήματά του, αλλά και να επιστρέψει τα χρήματα τα οποία έχει πάρει. Και με αυτή την έννοια εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική την οποία έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, όπως είπαμε, για την ασφάλεια της μείωσης φόρων και προσέλκυσης επενδύσεων. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεται την οποιαδήποτε ανασφάλεια στην ελληνική οικονομία πολίτης. Θα δώσει λοιπόν την όθηση ότι και ένα μέτρο το οποίο μαστίχωνε 5 χρόνια... πλέον μπαίνει στην ουσία ότι δεν διαφέρει σε τίποτα με μια άλλη κανονική ευρωπαϊκή οικονομία. Με τα προβλήματα της μεν, αλλά ως προς την λειτουργία της είναι απολύτως κανονική. Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.